Λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, εγώ θα προσπαθήσω να είμαι ήρεμος στη σημερινή συνεδρίαση. Ναι, κύριε Δήμαρχε, αν έξω από το σπίτι σας βλέπατε ξαφνικά μια πλατεία να γίνεται περιφραγμένο οικόπεδο, δεν ξέρω πώς θα αντιδρούσατε. Αυτό είδαν οι κάτοικοι στις πολυκατοικίες γύρω από την πλατεία της Αγοράς. Και έναν υπάλληλο εργαζόμενο να μας λέει είναι δικαστικές αποφάσεις, υπάρχουν άδειες συγκεκριμένες και περιφρουρούμε την ιδιοκτησία μας. Και έναν άλλο κύριο να μας ζητάει σήμερα να του δώσουμε πρόσκληση να έρθει γιατί έχει νοικιάσει το χώρο για να το κάνει πάρκινγκ και να παρακολουθήσει τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Κοιτάξτε, είναι δείγμα της αδιαφορίας σας, της εγκατάληψης, οτιδήποτε αφορά την Αθήνα. Όχι ανικανότητα. Είσαστε ικανοί να τρέχετε το βοτανικό, fast track, να φέρνετε σε κάθε συνεδρίαση απαλωτριώσεις, αλλά δεν είσαστε ικανοί να συντονίσετε τις υπηρεσίες σας. Έχουμε λοιπόν απόφαση από το Πρωτοδικείο της Αθήνας 22 Αυγούστου του 2022 που προσέφυγε ο Δήμος Αγοράς, που επιδόθηκε στο Δήμο και που δεν κάνατε τίποτα. Που αναγνωρίζει σε 1.100 τετραγωνικά ιδιοκτησία του. Έχουμε απόφαση πολεοδομίας του Δήμου της Αθήνας 24 Γενάρη του 2023 που δίνει άδεια να εκτελεστούν έργα περίφραξης στην πλατεία της Αγοράς. Έχουμε την υπηρεσία Πρασίνου να ξεκινάει ανάπλαση στην πλατεία της Αγοράς το Μάιο. Και έχουμε τον Ιούνιο να έρχεται ο ιδιώτης και να περιφράζει το οικόπεδό του. Αυτό είναι ανέκδοτο. Παίρνω τηλέφωνο τον κύριο Τεντώμα, σηκώνει τα χέρια ψηλά. Παίρνω τηλέφωνο τον αρμόδιο αντιδήμαρχο δημοτικής αστυνομίας, τον κύριο Κορομάτζο, σηκώνει τα χέρια ψηλά. Παίρνω τον πρόεδρο σήμερα του Δημοτικού Συμβουλίου. Τώρα το ακούω. Αυτή είναι η εικόνα του Δήμου της Πρωτεύουσας. Μια πλατεία σε γειτονιά στα Άνω Πατήσια γίνεται οικόπεδο. Ψάξαμε και το μόνο που μπορεί να γίνει είναι δέσμευση ξανά του οικοπαίδου σαν χώρος όπως έχει χαρακτηριστεί από το ΦΕΚ του 82, Κοινόχρηστος, Πράσινο, Κέντρο Νεότητας, Βρεφονηπιακός. Έτσι έχει χαρακτηριστεί. Σήμερα λοιπόν ή κάνουμε δέσμευση ξανά και πληρώνουμε ταυτόχρονα γιατί έχει κερδίσει τα δικαστήρια ο Δήμος της Αγοράς που του θυμήθηκε προεκλογικά να κάνει οικόπεδο την πλατεία της Αθήνας. Πρέπει να πληρωθεί η απαλωτρίωση. Ή αλλάζουμε το ρημοτομικό και γίνεται οικοδομήσιμο. Δεν υπάρχει περίπτωση φυσικά να γίνει κάτι τέτοιο. Άρα πρέπει σήμερα να αποφασίσουμε τον επαναχαρακτηρισμό της απαλωτρίωσης, την πληρωμή της απαλωτρίωσης και οι υπηρεσίες του Δήμου να κάνουν αυτό που δεν πρέπει να αφήσετε τους κατοίκους να το κάνουν, γιατί θα το κάνουν, να ξυλώσουν την περίφραξη. Οι υπηρεσίες του Δήμου πρέπει να ξυλώσουν την περίφραξη σε αυτή την πλατεία της Αθήνας, ώστε να μπορούν και οι κάτοικοι και οι μαθητές του 18ου Γυμνασίου και Λυκείου να βγαίνουν και να κάθονται στα παγκάκια τα οποία είναι εντός περίφραξης πλέον. Λοιπόν, τέτοιες σκηνές δείχνουν, ξαναλέω αυτό, τις προτεραιότητες ιεραρχήσεις, αλλά πρέπει τώρα να τελειώνει αυτό το ανέκδοτο. Πρέπει να τελειώνει με μια τέτοια απόφαση. Δεύτερο θέμα, πιο γρήγορα. Βάλατε πρόστιμο στο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας και στο ΜΕΡΑ. Εμείς δεν θα σταθούμε στο νομικό μέρος, θα τα πούμε στα δικαστήρια. Στο νομικό μέρος. Στην απόδειξη δηλαδή αυτών που λέγονται. Αλλά επειδή μιλάμε για τρικάκια και φυλάδια, δεν ξέρω αν έχετε δει τους βουλευτές του κόμματός σας και τους υποψήφιους πολιτευτές του κόμματός σας πόσο έχουν γεμίσει τις πολυκατοικίες και τις εισόδους της Αθήνας. Η ευαισθησία σας δεν τους πιάνει αυτούς.
τον κύριο Πιερακάκη, την κυρία Ροκοφίλου, τους κυρίους υπουργούς σας, οι οποίοι πήξαν τις πολυκατοικίες της Αθήνας με τα φυλάδια τους. Αυτούς, το ΚΚΕ, το ΜΕΡΑ και πιθανόν και άλλους. Πολιτικά σας καταγγείλαμε, πολιτικά διαφωνήσαμε με το μέτρο που είχατε πάρει στο Δημοτικό Συμβούλιο, πολιτικά θα σε αντιμετωπίσουμε με νέα άνοδο του ΚΚΕ, όπως έγινε στην Αθήνα στις προηγούμενες, και θα τα πούμε και στις δημοτικές εκλογές. Γιατί εμείς δεν περιμένουμε αποτέλεσμα. Απέναντί σας θα έχετε τους κομμουνιστές στις δημοτικές εκλογές της Αθήνας. Πάμε τώρα σε ορισμένα επιμέρους θέματα. Το έβαλε και ο κύριος Ηλιόπουλος. Πλατεία Πρωτομαγιάς. Μαζί με πλατεία Κυψέλης κλειστές, ο κόσμος στους δρόμους θα βγει. Τι θα κάνετε? Τι θα κάνετε? Θα δώσετε τη δυνατότητα? Θα περιορίσετε λίγο τα έργα του μετρό, την εταιρεία που πήρε την πλατεία Πρωτομαγιάς, γιατί δεν θέλει προφανώς να κάνει κάτι άλλο? Τρίτο θέμα. Με Κία 19 Μαΐου απαγορεύεται ουσιαστικά να δίνετε βάουτσερ για βρέφη στους δημόσιους παιδικούς σταθμούς και μόνο στους ιδιωτικούς. Μόνο στους ιδιωτικούς τα βάουτσερ. Υπήρξε καμιά διαφωνία σας? Εμείς αυτό ξέρουμε. Αυτό μας καταγγέλουν. Αυτό μας καταγγέλουν. Αν δεν είναι έτσι, αν μπορεί δηλαδή ο εργαζόμενος, ο δημόσιος υπάλληλος που έχει βάουτσερ να απευθύνεται και στο Δήμο και στους Δήμους, έχει καλώς. Και τέλος, και τελειώνω με αυτό, οι κάτοικοι στο ΜΕΤΣ έχουν σοβαρό πρόβλημα με τα κουνούπια. Σοβαρό πρόβλημα. Η κατάσταση στο νεκροταφείο με τα νερά είναι τραγική. Υπήρξαν στο παρελθόν κάποια μέτρα που επανησυγούνται να τα ξανακάνετε, ως τις 10 δηλαδή να γίνεται χρήση νερού το πρωί, για να μπορέσουν να ανασάνουν.